δώσουμε το λόγο αμέσως τώρα και να κλείσουμε έτσι με τους ειδικούς αγορητές στην ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Αρετή Παπαϊωάννου, που θα απευθυνθεί στην Επιτροπή μας από το Βήμα. Ελάτε, κυρία Παπαϊωάννου, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Σήμερα καλούμαστε στην Επιτροπή να τοποθετηθούμε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την κύρωση του πρόσθετου πρωτοκόλλου της Σύμβασης επί του Συμβολαίου για τη Διεθνή Μεταφορά Εμπορευμάτων Οδικός. Αφορά το ψηφιακό δελτίο παράδοσης, το ECMR, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται. Το δελτίο παράδοσης είναι ένα έγγραφο που περιέχει επιγραμματικά όλη τη συμφωνία μεταφοράς των εμπορευμάτων από τη στιγμή της παραλαβής τους από τον αποστολέα μέχρι τη στιγμή της παράδοσής τους στον παραλήπτη. Δηλαδή, αποστολέα, παραλήπτη, μεταφορέα ή περισσότερους διαδοχικούς μεταφορείς, τυχόν μεσάζοντες, παραγγελιοδόχους, αντιπροσώπους, τόπο παραλαβής και παράδοσης, περιγραφή εμπορευμάτων, κόστη μεταφοράς, τέλη φόρους και αν τα μέρη το επιθυμούν, ειδικούς επιπλέον όρους της σύμβασης. Είναι δηλαδή επιγραμματικά μία σύμβαση ανάθεσης μεταφοράς σε τίτλους. Διαβάζουμε στο υποψήφιση νομοσχέδιο ότι το δελτίο παράδοσης μιας διεθνούς οδικής μεταφοράς που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω σύμβασης θα μπορεί πλέον προαιρετικά να καταρτίζεται σε ψηφιακή μορφή εάν τα μέρη το επιθυμούν, όπως λέει το άρθρο 5, και το συμφωνήσουν. Μάλιστα, στο άρθρο 2 γίνεται λόγος όχι μόνο για το δελτίο παράδοσης που μπορεί να γίνεται ψηφιακά, αλλά και για κάθε αίτημα, απέτηση, επιφύλαξη, δηλαδή για κάθε δήλωση βούλησης η οποία μπορεί να περιέρχεται σε κάθε μέρος που πλέον μπορεί με ηλεκτρονικό τρόπο να ανταλλάσσει, να ζητεί, να παίρνει πληροφορίες ή να προχωρεί σε δηλώσεις βούλησης και αποδοχής των δηλώσεων βούλησης του άλλου μέρους. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει υποσχεθεί στους πολίτες ότι θα κάνει μια συνεπή, στεναρή αλλά και υπεύθυνη αντιπολίτευση. Υπεύθυνη σημαίνει ότι με πολλή προσοχή θα εξετάζουμε και θα ελέγχουμε ό,τι έρχεται στη Βουλή να ψηφιστεί. Οτιδήποτε θεωρούμε ότι είναι εναντίον της βασικής μας αρχής, που είναι η καλυτέρευση της ζωής των πολιτών, θα μας βρίσκει απέναντι. Θα καταψηφίζεται και οι πολίτες θα ενημερώνονται από μας με όποιο τρόπο μπορούμε, με όλες μας τις δυνάμεις. Αν τα νομοσχέδια είναι προς τη θετική κατεύθυνση, φυσικά και θα τα στηρίζουμε. Με το υποκύρωση πρωτόκολλο δεν αλλάζουν οι όροι της σύμβασης του 1956 που ήδη έχει η Ελλάδα κυρώσει και χρησιμοποιείται. Το ψηφιακό δελτίο παράδοσης θα λειτουργεί παράλληλα και ισοδύναμα με το ένχαρτο, και λέω ένχαρτο γιατί εκτός από έντυπο μπορεί να είναι και χειρόγραφο, που ισχύει σήμερα και δεν προβλέπεται, αυτό είναι σημαντικό, λήξη της ισχύως του ενχάρτου στο υποκύρωση νομοσχέδιο. Θα εξακολουθήσει να ισχύει ώσπου να υπάρξει νέα νομοθέτηση. Λέμε λοιπόν ότι το πρωτόκολλο δεν κινείται σε λάθος κατεύθυνση, διότι σε πολλές περιπτώσεις ανώμαλης εξέλιξης μιας διεθνούς οδικής μεταφοράς, ιδίως σε περίπτωση ολικής κλοπής ή και καταστροφής του μεταφερομένου εμπορεύματος μαζί με το ένχαρτο δελτίο παράδοσης και τα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα έχουν προκύψει στην πράξη αποδεικτικές δυσχέρειες αλλά και αμφισβητήσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους της μεταφοράς ακόμη και για το ίδιο το περιεχόμενο της μεταφοράς. Όμως δεν μπορούμε να μην απορρίσουμε, κυρία Υπουργέ, με το χρόνο της ανάσυρσής του από τα συρτάρια προς ψήφιση σήμερα.
Το πρόσθετο πρωτόκολλο, του οποίου η κύρωση ζητείται, υπογράφηκε, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, στη Γενέβη στις 20 Φεβρουαρίου του 2008, δηλαδή πριν από 15,5 χρόνια. Οι ελληνικές εταιρείες, αλλά και οι ιδιώτες έμποροι και κατασκευαστές, χρησιμοποιούν στις δουλειές τους τις ψηφιακές τεχνολογίες εδώ και χρόνια. Τούτη τη μαύρη εποχή, που η μισή χώρα έχει καεί, η άλλη μισή έχει πλημμυρίσει, που οι υποδομές της χώρας έχουν καταρρεύσει, επειδή λέξεις πρόνοια, πρόληψη και σοβαρός σχεδιασμός είναι άγνωστες στην κυβέρνησή σας. Βρήκατε ότι αυτή η κύρωση ήταν επίγουσα και θα βοηθούσε στην ανασυγκρότηση της χώρας? Ναι, πράγματι καθυστέρησε. Τώρα όμως ήταν ακόμη πιο άκερο. Έχει την πολυτέλεια και το χρόνο το Υπουργείο σας να ασχολείται αυτές τις μέρες και αυτό τον καιρό με τέτοια νομοσχέδια, όταν δεν λειτουργεί ο σιδηρόδρομος στη χώρα? Ναι, δεν υπάρχει σιδηρόδρομος και ακούσαμε ότι δεν θα υπάρξει ενδεχομένως για 6 συναπτούς μήνες. Εγώ δεν βρίσκω αεροπλάνο να κατέβω και να ανέβω στη Θεσσαλονίκη, από όπου είναι η περιφέρειά μου, γιατί ο κόσμος χρειάζεται να μετακινηθεί και δεν υπάρχει σιδηρόδρομος. Είναι απόλυτη αρμοδιότητά σας αυτό. Έχουν καταρρεύσει γέφυρες κακοφτιαγμένες, σπάνε φράγματα και αναχώματα. Έχει καταστραφεί όλη η Θεσσαλία. Έχει αυτό άμεση και τρομακτική επίπτωση στη ζωή χιλιάδων ανθρώπων εκεί, αλλά σε λίγο και σε όλη τη χώρα, με την έλλειψη προϊόντων, με τα χρήματα που θα απαιτηθούν για την ανασυγκρότηση. Εμείς περιμέναμε και θέλαμε όλες οι υπηρεσίες του Υπουργείου, με την καθοδήγηση των Υπουργών, να ασχολούνται μέρα και νύχτα αυτόν τον καιρό με την επίλυση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί και με το σοβαρό και υπεύθυνο σχεδιασμό για τη μη επανάληψή τους. Πραγματικά δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τις προτεραιότητες που βάζετε και φυσικά ούτε τις επικροτούμε. Επειδή έχουμε να πούμε και κάποια άλλα πράγματα, επιφυλασσόμαστε για την ολομέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, κυρία Παπαϊωάννου.